Τι πατάω εδώ. Είμαι ωραίος. Ναι, κοντός. Ευχαριστώ, Μπίλι. Αφού συγκεντρώθηκα, θέλω να κάνω δικό μου το PS5. Μπαίνουμε στην κλήρωση και για iPhone και για PlayStation 5. Τα θέλουμε όλα. Ο Μελάγης με κερδίσει. Πάμε για 100% τώρα, δεν. Πάμε. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague στο μπάσκετ έγινε ο Βασίλης Πανούλης σε έναν αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον της Φενέρμπαχτσε με τρίποντο λίγο πριν τη λήξη του αγώνα και τον Ομπράντοβιτς να χειροκροτά. Με step back μπροστά στον τατό με περίπου στο 38 της αναμέτρησης και ενώ βρισκόμασταν πολύ πίσω στο σκόρ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα σε εκείνο το μάτς, μας ενδιαφέρει ο Βασίλης. Έγινε. Το 1904 ο Αμερικανός μαραθωνοδρόμος Frederick Lurch τερμάτισε πρώτος πανηγυρίζοντας, ενώ λίγα λεπτά μετά διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει σχεδόν τη μισή διαδρομή με το αυτοκίνητο. Το πιστεύω. Πιστεύω ότι έγινε. Γιατί ήταν τόσο ζώρικος τύπος. Το blackjack εφευρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα με αναφορές από τον Ηρόδοτο να περιγράφουν ότι ο Σωκράτης ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες. Ντροπή, εντάξει, δεν έγινε ποτέ. Κατά λάθος πατήθηκε. Συνεχίζουμε. Ο γεννημένος σκόρερ Τάσος πάντως. Για κάποιον λόγο δεν έχει σκοράρει ποτέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η ρουλέτα έχει πάρει και το όνομα παιχνίδι του διαβόλου γιατί το άρθρο των αριθμών της ισούται με 666. Εντάξει, εντάξει. Να σου πω κάτι. Ναι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει σπάσει 6 ρακέτες στη σειρά από τα νεύρα του γιατί το νερό που του έδωσαν δεν ήταν από τα Harrods. Ναι, ναι, ρε Στέφανε. Τι, αφού δεν παίζει με ποιότητα κάποιες φορές, τι να κάνουμε. Doink. Το Texas Hold'em Poker έχει απαγορευτεί στην πολιτεία του Texas. Έγινε. Ο φιλήσυχος Dennis Rodman. Φιλήσυχος. Χιούμορ 2021. Το σάντουιτς φτιάχτηκε πρώτη φορά μέσα σε καζίνο αφού ο Λόρδος Σάντουιτς δεν ήθελε να σταματά το παιχνίδι του για να τρώει και ζήτησε να του φτιάξουν κάτι για να τσιμπήσει εκεί που παίζει. Και ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, παιδιά, πάτσα τώρα δεν έγινε ποτέ. Αν μου κάνετε κριτική. Τζον Ίσνερ και Νικολά Μαχούτ δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν και έπαιξαν το μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα τένις της ιστορίας με διάρκεια 11 ώρες και 5 λεπτά στο Wimbledon το 2010. Ούτε η καλού. Χορηγός στη φανέλα του μπασκετικού Ολυμπιακού φέτος είναι ένα φανταστικό στοιχηματικό μπραντ που το όνομά του αρχίζει από B και τελειώνει σε Win. Νομίζω ότι είναι η Big Win, νομίζω. Βγάλε μου ένα 80% να γίνει μακελιό. Πάνω από το Μελάγες, πάνω από το Σαούλι. Πάνω από το Μελάγες, πάνω από το Σαούλι. Βγάλε κάτι καλό. Δεν βγάζει, θα βγάλει. Κλάψτε γατάκια!